Επιστρέφουμε τώρα στην Νέλη Χαχάμη για δυσάρεστη είδηση. Το μακελιό που συνέβη στο Βελιγράδι. Είναι συγκλονισμένη η σέρβικη κοινωνία, πρέπει να πούμε. Γεια σου, Νέλη. Καλημέρα. Καλημέρα ξανά. Το οποίο πράγματι έχει σοκάρει όλη τη Σερβία. Πόσο μάλλον μαθητές του σχολείου και τους γονείς τους, που δεν μπορούν να πιστέψουν πως το 13χρονο αυτό αγόρι μπήκε στο σχολείο και σκότωσε συνολικά 9 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων, εκ των οποίων οι 8 ήταν μαθητές, οι μαθητές του. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική, σε ειδικό τμήμα ψυχιατρικής κλινικής, καθότι είναι 13 χρονών και δεν μπορεί να δικαστεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεν έχει κλείσει τα 14. Έτσι να σας πω ότι από τους 6 τραυματίες, από τους 7 συνολικά, 6 μαθητές και μία δασκάλα, η μία μαθήτρια είναι ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Φαίνεται να παλεύει για τη ζωή της, γιατί έφερε τραύμα στο κεφάλι. Όπως ξέρουμε, όλα ξεκίνησαν χθες, όταν λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί, ο 13χρονος μπήκε, έφτασε στο σχολείο και αφού σκότωσε τον φύλακα, γιατί προφανώς προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να μπει μέσα. Και οπλοφορώντας, έχοντας 2 όπλα, τα οποία είχε πάρει από τον πατέρα του, πυροβόλησε 3 μαθήτριες στο διάδρομο και κατευθύνθηκε σε αίθουσα, στην οποία πυροβόλησε πρώτα τη δασκάλα, την τραυμάτισε βαριά και μετά άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως προς τους συμμαθητές του γύρω του. Είναι τρομερά σοκαριστικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Τα κίνητρα του ακόμα δεν είναι σαφή. Ξέρουμε ότι ο ίδιος τηλεφώνησε μετά στην αστυνομία και παραδόθηκε. Ο πρόεδρος της χώρας είπε ότι ναι, παραδέχθηκε ότι έκανε ό,τι έκανε, προφανώς αφού και ο ίδιος κάλεσε τις αρχές. Ωστόσο, δεν φαίνεται να δείχνει καμία μεταμέλεια προς αυτό το γεγονός. Να σας πω ότι η Σερβία είναι μια χώρα που ναι μεν έχει ισχυρούς νόμους ως προς την οπλοκατοχή, ωστόσο είναι μια από τις πιο βαριά οπλισμένες χώρες παγκοσμίως, να το πούμε απλά. Έχει πληθυσμό 6,7 περίπου εκατομμύρια και στα χέρια των πολιτών υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια όπλα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή για την κατάσταση στην οποία αναφερόμαστε. Είναι κατάλοιπα πρόεδρος του πολέμου βέβαια όλα αυτά. Ακριβώς. Να το υπενθυμίσουμε, του εμφυλίου που είχε συμβεί για το διαμελισμό κτλ. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίζουμε όλα αυτά τα τραγικά. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα περιστατικό που έχει σοκάρει τους πάντες. Έχει σοκάρει και είναι η πρώτη φορά που συνέβη στην ιστορία της χώρας ένα τέτοιο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σε σχολείο. Όπως λένε και οι ίδιοι οι κάτοικοι και γονείς, όλο αυτό το ακούμε σαν ιστορία και είδηση μακρινή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε καμία περίπτωση ότι τώρα συμβαίνει εδώ και συμβαίνει στα δικά μας παιδιά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νέλη, να είσαι καλά.